Κυρίε και κύριοι, καλημέρα σα. Αλέρτ στην πολιτική. Με τι διεθνεί εξελίξει να εξακολουθούν να είναι άκρο ανησυχητικέ, να μην βλέπουμε δείγματα αποκλιμάκωση. Νωρίτερα σήμερα είχαμε την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών τη Κίνα, όπου αποκάλυψε ένα θερμό επεισόδιο, μια εμπλοκή που υπήρχε στην θάλασσα τη Νότια Κίνα μεταξύ του Κινέζικου Πολεμικού Ναυτικού και Αμερικάνικου Αντιτορπιλικού. Η Κίνα υποστηρίζει πω το αμερικανικό αντιτορπιλικό παραβίασε τα χωρικά ύδατα της ασιατικής υπερδύναμης και πώς κατεδιώχθη από τον κινέζικο στόλο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια επιβεβαίωση από την Ουάσιγκτον, αλλά καταλαβαίνετε πως όταν επιβεβαιωση απο την ουασινγκτον αλλα καταλαβαινετε πως οταν αυτα τα συμβάντα ανακοινώνονται επισήμω με μια ρητορική ολοένα κλιμακούμενη που δεν μας έχει συνηθίσει η Κίνα τις τελευταίες δεκαετίες, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά.